Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην απόψινή μας πολιτική συζήτηση. Καλησπερίζω εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του Κινήματος Αλλαγής και υποψήφια στο δυτικό τομέα της Β' Αθηνών, την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Μελιγκόνη. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Να ξεκινήσουμε λίγο μετά της οικονομίας. Βλέπετε να δημιουργείται μια εικόνα με επιτόκια που πέφτουν, με την κυρία Λαγκάρντ να λέει τι ωραία που η Ελλάδα θα αποπληρώσει ένα μεγάλο κομμάτι του χρέους προς το δούνου του. Με σχόλια στον ξένο τύπο ότι σε λίγο μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες που θα θέλουν τρόικα θα ζητάνε από την Ελλάδα να τις δανείσει και άλλα τέτοια. Αυτό συνιστά άτυπο τέταρτο μνημόνιο. Εγώ θα σας πω το εξής, ότι βεβαίως θετικό είναι το να μπορέσουμε να αποπληρώσουμε καταρχάς ένα πολύ μεγάλο ποσό του δανείου προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, γιατί θα γλιτώσουμε από τους υψηλούς τόκους. Και αυτό μεν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από την άλλη όμως, το δούνου του παραμένει. Και παραμένει ως ελεγκτής της Τρόικας και παραμένει εδώ πέρα. Γιατί αυτό το ζητάει η Τρόικα, το ζητούν οι εταίροι μας και εν τέλει βάζει όρους, θα συνεχίσει να βάζει όρους και να ελέγχει. Γιατί υπάρχει και τρόικα. Αυτό δεν γίνονται αξιολογήσεις. Μα βεβαίως και γίνονται και συνεχίζουν να έρχονται εδώ πέρα κάθε 3 και 5 και είδατε ότι και για να πάρουμε τη δόση υπήρχαν ακόμη προϋποθέσεις για συγκεκριμένους όρους υπήρχε... οι οποίοι δεν είχαν εν τέλει. Ναι. Άρα τελικά μιλάμε ότι έχουμε βγει. Δεν υπήρχε εκπρόσωπος του όμως. Υπήρχαν Ευρωπαίοι όντως. Παραμένει ως ελεγκτής όμως και αυτό το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Και αυτό δεν πρόκειται να το αφήσουν τουλάχιστον οι εταίροι μας. Το μεγάλο ζητούμενο όμως είναι ότι υποτίθεται και γι' αυτό αυτή η κυβέρνηση χαίρεται, επιχαίρει, ζει το καραβγάζει, ότι έχουμε βγει από το μνημόνιο, όμως δυστυχώς βλέπουμε ότι παραμένουμε αλυσοδεμένοι, παραμένει η ισχυρή εποπτεία και όλα τηρούν ακόμα υπό την εποπτεία της Τρόικας. Ούτως ή άλλως το 3,5% πλεόνασμα, οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει αυτή η κυβέρνηση για πάρα πολλές δεκαετίες ακόμη με την ισχνή, με την ανεμική ανάπτυξη του 1,8, καταλαβαίνετε τι εκρηκτικό κοκτέιλ δημιουργεί. Και εν τέλει είναι ένας από τους βασικούς λόγους που η καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη δεν διαφέρει. Όχι απλά δεν διαφέρει, αλλά δεν μπορεί να δει ο Έλληνας πολίτης. Και σας το λέω, εγώ περπατάω στους δρόμους της Δυτικής Αθήνας συνέχεια. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ίσα-ίσα τα πράγματα πηγαίνουν προς το χειρότερο. Ακούω και βλέπω την οργή και το θυμό του κόσμου. Δεν μπορούν να βγάλουν τον μήνα. Τα εισοδήματα είναι πετσοκομμένα. Τα παιδιά τους συνεχίζουν να βγαίνουν. Τα πράγματα είναι χειρότερα σε σχέση με πριν 2 χρόνια, με τα 3 χρόνια. Στην καθημερινότητα, λέω. Στην καθημερινότητα, λοιπόν, με τα βεβαιότητες, μπορώ να σας πω, κύριε Μελιγκόνη, ότι σίγουρα δεν είναι καλύτερα. Και με τα βεβαιότητες μπορώ να σας πω ότι έχουμε χάσει 4,5 σχεδόν 5 χρόνια πάμε σε λίγο, που θα μπορούσαμε να είχαμε βγει από όλη αυτή την κατάσταση, τα μέτρα, τα δεινά, τα οποία έχουν φορτωθεί οι Έλληνες πολίτες. Πληρώνουμε τα δίδακτρα του κύριου Τσίπρα και του κύριου Βαρουφάκη, του πρώτου εξαμήνου του 2015, τα οποία μας στήχησαν πάρα πολύ ακριβά. Να πάμε λίγο και στην υπόθεση Νοβάρτης. Άκουγα σήμερα τον κύριο Πρωτόπαπα, πρώην βουλευτή, στενό συνεργάτη της κυρίας Γεννηματά, να λέει ότι το συγκεκριμένο σκάνδαλο είναι η μεγαλύτερη φούσκα της μεταπολίτευσης. Και θέλω να σας ρωτήσω, όταν έχουμε, ας πούμε, ένα πόρισμα που λέει 23 δις ότι μπήκε μέσα το δημόσιο, ότι είχε ζημιά το δημόσιο, όταν βλέπουμε συγκεκριμένα φάρμακα να παίρνουν έγκριση τύπου με ακαριές διαδικασίες και τα ανταγωνιστικά τους να καθυστερούν ένα χρόνο, όταν έχουμε και τις καταθέσεις και όλα αυτά που ψάχνουν οι εισαγγελείς, τέλος πάντων, όλο αυτό είναι μια φούσκα δηλαδή. Να διαχωρίσουμε λίγο τα πράγματα. Καταρχάς, το σκάνδαλο της Νοβάρτης είναι ένα σκάνδαλο διεθνών διαστάσεων, το οποίο δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Ενώ όμως, κύριε Μελιγκόνη, είδαμε ότι σε όλες τις άλλες χώρες έγινε μια πάρα πολύ ουσιαστική έρευνα, η οποία απέδωσε καρπούς, δυστυχώς, η ουσία του σκανδάλου που ήταν οι υπερσυνταγογραφήσεις των γιατρών έναντι ανταλλάγματος βεβαίως από την Νοβάρτης, βλέπουμε ότι στη χώρα μας δεν έχει διερευνηθεί καθόλου. Αντί γι' αυτό, τώρα, τι αυτό έχει δεν γίνει. Είναι σε εξέλιξη τώρα. Αντί γι' αυτό, λοιπόν, τι βλέπουμε να γίνεται. Βλέπουμε την κυβέρνηση να χρησιμοποιεί ένα υπαρκτό σκάνδαλο, διεθνές σκάνδαλο, για μικροκομματικούς λόγους, για να πλήξει την αντιπολίτευση. Και όπως βλέπουμε, ουσιαστικά για να πλήξει το ΠΑΣΟΚ και το Κίνημα Αλλαγής. Γιατί εμείς είμαστε αυτοί που φοβάται ο κύριος Τσίπρας. Και να εξηγήσω για ποιο λόγο λέμε ότι έχει υπάρξει όλη αυτή, αν θέλετε, η μεθόδευση. Καταρχάς, δεν είναι τυχαίο, νομίζω, ότι το σκάνδαλο της Νοβάρτης έσκασε μία μέρα μόλις μετά από τα συλλαλητήρια πέρσι, όπως βέβαια
βεβαίως ότι όλο αυτό το είχε προαναγγείλει τόσο ο κύριος Πολάκης με το γνωστό Πολάκιο δόγμα, λέγοντας ότι αν δεν βάλουμε κάποιους στη φυλακή, τότε δεν θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε, όπως βεβαίως και ο φιλοκυβερνητικός τύπος. Θυμάστε πάρα πολύ καλά ότι είχαν βγει φιλοκυβερνητικές εφημερίδες, οι οποίες με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες έλεγαν και προανήγγυλαν το σκάνδαλο. Και ξαφνικά έγινε και αυτό. Από εκεί και πέρα, η κυρία Τουλουπάκη εκτελούσε τις εντολές κάποιον, γιατί η εικόνα που φτιάχνεται τώρα καταλήγει κάπου, στην εισαγγελία διαφθοράς. Η κυρία Τουλουπάκη είναι η αρμόδια της έρευνας. Η μεθόδευση υπήρξε σίγουρα από τη μεριά της κυβέρνησης. Όταν είδαμε αρμόδιους υπουργούς, πριν καν διαβιβαστεί ήδη η οικογραφία στην Βουλή, να γνωρίζουν και να βγαίνουν και να μιλάνε για το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης. Αλλά είπε, δεν έχετε εμπιστοσύνη στην κυρία Τουλουπάκη. Δεν είπα κάτι τέτοιο, μη μου βάζετε λέξεις στο μα στόμα. Όταν λέτε ότι η κυβέρνηση καθοδήγησε, κάποιος πρέπει να εκτέλεσε κιόλας. Δηλαδή δεν πηγαίνω έρχεται μόνη της δικογραφία. Εγώ έχω και έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη ότι θα καταφέρει, ότι θα μπορέσει να διαχειριστεί με τον καλύτερο τρόπο και να δώσει και να ρίξει άπλετο φως παντού. Από εκεί και πέρα, ότι έχει υπάρξει ένας τρόπος, μια τεράστια προσπάθεια να χρησιμοποιήσει αυτή η κυβέρνηση αυτή την υπόθεση απλά και μόνο για να πλήξει το κίνημα αλλαγής στο ΠΑΣΟΚ και την αντιπολίτευση, είναι νομίζω περισσότερο από προφανές. Όλοι αυτό μπορούν να το αντιληφθούν. Εμείς λέμε ένα πράγμα. Αφήστε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Ελεύθερη. Χωρίς όλες αυτές τις μεθοδεύσεις, τις οποίες είδαμε. Εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι και γι' αυτό άλλωστε το είπαμε ότι δεν πρόκειται να κρυφτούμε ούτε πίσω από παραγραφή, ούτε πίσω από την άρση της ασυλίας. Ο κύριος Βενιζέλος πάντως φαίνεται να διαφωνεί, έτσι. Έχει πει ότι το Σύνταγμα δεν παραβιάζεται και ότι όλα αυτά είναι παραγεγραμμένα. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε έτσι και αυτή τη δυνατότητα για να εξηγήσω το τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί ο κύριος Βενιζέλος είναι ένας έγκριτος συνταγματολόγος και νομικός, ο οποίος έδωσε τη νομική, θεσμική, συνταγματική αντιμετώπιση και θεώρηση του ζητήματος. Εμείς όμως, έστω και αν αυτό σημαίνει να πει ότι δεν θα λειτουργήσουμε με βάση τα θεσμικώς προβλεπόμενα, λέμε ότι προκειμένου να αρθούν όλες οι αμφιβολίες και να λάμψει η αλήθεια, δεν θα κρυφτεί κανένας ούτε πίσω από, όπως σας είπα, την άρση ασυλίας, ούτε πίσω από την παραγραφή. Μάλιστα. Και πρώτος βγήκε και το είπε αυτό ο κύριος Λοβέρδος. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι η κυβέρνηση θα πάρα πολύ θα λυπηθεί, γιατί τα στοιχεία, όπως φαίνονται, κύριε Μελιγκόνη, και όσο γνωρίζουμε και από την δικογραφία μέχρι στιγμής, ό,τι έχουμε δει και από το ρεπορτάζ, είναι ουσιαστικά μαρτυρίες και μάλιστα από ανθρώπους οι οποίοι πριν από λίγο καιρό θυμάστε ότι είχαν βγει και είχαν πει ότι δέχονται πιέσεις. Ο κύριος Βενιζέλος μιλάει συνταγματικά, οι υπόλοιποι μιλάτε πολιτικά. Αυτό καταλαβαίνω. Η γραμμή μας είναι ενιαία και ξεκάθαρη. Όμως σας ξαναλέω, όλα αυτά θα καταπέσουν και θα καταπέσουν σύντομα. Μάλιστα. Γιατί βασίζονται πάνω σε μαρτυρίες γενικές. Είδα, άκουσα, θεωρώ, νομίζω, και από μάρτυρες οι οποίοι βγήκαν πριν από λίγο καιρό και είπαν ότι δεχόντουσαν πιέσεις από συγκεκριμένους εισαγγελείς για να πούν αυτά τα οποία είπαν. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και είμαι σίγουρη ότι το φως και η αλήθεια θα λάμψει. Κυρία Γιανακοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστώ.